απεργία. Όσα έγιναν στη μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας για τα Τέμπη. Επεισόδια στο Σύνταγμα και πορεία μέχρι τη Hellenic Train. Μεγάλη κινητοποίηση και στην Κέρκυρα. Πόλεμος κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ για την τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Λειτουργούσε απολύτως. Σας διαψεύδουν τα έγγραφα. Γιατί οι επόμενες 15 ημέρες είναι κρίσιμες για την κυβέρνηση. Τα ανοιχτά μέτωπα μετά τα Τέμπη και η δημοσκοπική πίεση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Πέμπτης, είναι 16 του μηνός Μαρτίου. Είμαστε μαζί και απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start για να καταγράψουμε και σήμερα το βράδυ αυτά τα οποία συνθέτουν την ειδησιογραφία. Μια ειδησιογραφία η οποία είναι γεμάτη σήμερα από ένα κλίμα πολιτικής αντιπαράθεσης πρωτίστως ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, με πολλά στοιχεία τα οποία είναι στο προσκήνιο σχετικά με όλη αυτή την ιστορία του τραγικού δυστυχήματος στον σιδηρόδρομο, στην περιοχή των Τεμπών. Ταυτόχρονα όμως, σήμερα η πολιτική και κοινωνική ειδησιογραφία είναι γεμάτη από εικόνες και επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν στην Αθήνα και την Πάτρα από τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις, από τις μεγάλες πορείες διαδήλωσης με βασικό σύνθημα όχι στη συγκάλυψη των ευθυνών, όπου έγιναν με αφετηρία, εργατικά σωματεία και άλλες συνεργαλιστικές ενώσεις. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Σοφίας Καρύδη. Με πορεία προς την Ομόνοια ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ καθώς και άλλων ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων και σωματείων εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην πλατεία Συντάγματος στο πλαίσιο της σημερινής 24ωρης πανεργατικής απεργίας που έχει κηρυχθεί για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Μετά τη συγκέντρωση σημειώθηκαν επεισόδια στην πλατεία Συντάγματος όπου ομάδα αγνώστων συγκρούστηκε με τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι άγνωστοι πέταξαν βόμβες Μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα προς τους αστυνομικούς που έκαναν χρήση χημικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα επεισόδια ξεκίνησαν στο κάτω μέρος της πλατείας και στη συνέχεια επεκτάθηκαν και στο πάνω μέρος της. Ακούστε τις φωνές, είναι το κεντρικό σύνθημα της ΓΕΣΕΕ, η οποία σε ανακοίνωσή της ζητά μεταξύ άλλων να αποδοθούν ευθύνες, να ληφθούν μέτρα, να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια της τραγωδίας, καθώς και σύγχρονες, ασφαλείς και ευθυνές συγκοινωνιακές μεταφορές. Για τους εργαζόμενους όλης της χώρας, η διερεύνηση σε βάθος και η απόδοση ευθυνών, καθώς και η λήψη μέτρων για να μην ξαναθρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, αποτελεί κεντρικό αίτημα της κοινωνίας και βρίσκεται στο επίκεντρο της απεργιακής μας κινητοποίησης. Η αδιαφάνεια, η συγκάλυψη, η μετάθεση ευθυνών και οι τυχόν καθυστερήσεις δεν θα επιτρέψουμε να οδηγήσουν στη λύθη. Απαιτούμε να διερευνηθούν σε όλο το εύρος οι αιτίες του δυστυχήματος και να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι. Οι κομματικές και εκλογικές σκοπιμότητες δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν αιτία εύκολων καταλογισμών και ανταλλαγής κατηγοριών, επισημαίνει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της ΓΕΣΕΕ. Παράλληλα, συγκέντρωση πραγματοποίησε στην πλατεία Κλαθμόνος και η ΑΔΔ, καθώς και άλλα εργατικά σωματεία, ενώ κάλεσμα για την απεργία είχαν απευθύνει και οργανώσεις της αριστεράς, καθώς και συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Οι συγκεντρωμένοι και οι συγκεντρωμένες κατευθύνθηκαν στη Βουλή. Επιπλέον, μαζική απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ καθώς και πλήθος εργατικών κέντρων, ομοσπονδίες, σωματεία μαζικής φορείς, φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές. Με κεντρικό σύνθημα, εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές, οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς την Βουλή και πραγματοποίησαν πορεία μέχρι τα γραφεία της Hellenic Train. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε μια αντιπαράθεση σήμερα ανάμεσα στην κυβέρνηση και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την αρμόδια Επιτροπή Εμπορίου, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο νέος Υπουργός Μεταφορών, είπε, ισχυρίστηκε ότι το σύστημα της τηλεδιοίκησης του σιδηροδρόμους είχε εγκατασταθεί πλήρως και επομένως είχαμε να κάνουμε μια προσωπική ευθύνη. Ωστόσο όμως, με έγγραφα τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα, εσωτερικά έγγραφα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ο κύριος Νίκος Παπάς, αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύει ότι ο ΣΕ λέει πως το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Έτσι λοιπόν εγκαλεί τον κύριο Γεραπετρίτη και ισχυρίζεται ο κύριος Παπάς ότι ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ψέματα ενημερώνοντας την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Πάμε να δούμε περισσότερα.
Τον ισχυρισμό του Υπουργού Επικρατείας αρμόδιου για τις υποδομές και μεταφορές Γιώργου Γεραπετρίτη ενώπιον της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου ότι το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας λειτουργούσε απολύτως, διαψεύδει με σημερινή του δήλωση ο τομεάρχης υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, παρουσιάζοντας δύο εσωτερικά έγγραφα του ΟΣΕ. Ο κύριος Παπάς σημειώνει πως τον διαψεύδουν έγγραφα του ΟΣΕ που μιλούν για χειρισμό κουμπιών, για κόκκινα φανάρια και για τη χρήση μανιβέλας. Και συνεχίζει. Όσα ψέματα και αναραδιάσουν δεν πείθουν. Ούτε για τη θεωρία ότι εδώ έχουμε κυρίως ένα ανθρώπινο λάθος, ούτε βέβαια για τον ισχυρισμό ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήξερε. Ταχύτατη ήταν η απάντηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο επιμένει ότι βάση του εγγράφου του ΟΣΕ, στο κρίσιμο κομμάτι του δικτύου η πορεία έπρεπε να χαραχθεί αυτόματα, κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ για προσπάθεια να το εργαλειοποιήσει πολιτικά με τις δηλώσεις του αρμόδιου τομεάρχη που αντιβαίνουν στην πολύ σαφή ελληνική γλώσσα και στην πραγματικότητα. Το Υπουργείο τονίζει πως το τμήμα εξόδου από Λάρισα προς Θεσσαλονίκη, οι σταθμάρχες Λάρισας υποχρεωτικά θα σχηματίζουν τη διαδρομή με χρήση κομβίων αφετηρίας στόχου. Δηλαδή θα πρέπει να γίνεται αυτόματη χάραξη της διαδρομής στον τοπικό πίνακα τηλεδιοίκησης χωρίς τη χρήση φωτοσημάτων και όχι με χειροκίνητη χάραξη. Η χειροκίνητη παρέμβαση με κλειδί, μανιβέλα, γίνεται μόνο όταν δεν λειτουργεί το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης. Το Υπουργείο στην απάντησή του εξακολουθεί να κάνει λόγο για τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης, παρά το γεγονός πως και ο ίδιος ο ΟΣΕ, αλλά και οι σιδηροδρομικοί αναφέρονται σε αυτό ως τοπικό σύστημα χειρισμού. Σύμφωνα με το Υπουργείο, το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης της Λάρισας λειτουργεί πλήρως, όπως προκύπτει, από το κατατεθέν στη Βουλή από 1η 11 2022 πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής της ΕργοΣΕ. Από την άλλη, κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για προχειρότητα και ανευθυνότητα, καταλήγοντας ότι με θέματα τα οποία είναι εύλογα μεγάλης κοινωνικής ευαισθησίας οφείλουμε όλοι να είμαστε φιδωλοί και προσεκτικοί, χωρίς κραυγές και ανίκιους χαρακτηρισμούς. Δυστυχώς η προχειρότητα και η ανευθυνότητα του ΣΥΡΙΖΑ περισσεύει. Το Υπουργείο θα συνεχίσει την υπεύθυνη και τεκμηριωμένη ενημέρωση του κοινού. Λοιπόν, τώρα το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με το κυβερνών κόμμα, με την Νέα Δημοκρατία, προφανώς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου σύμφωνα με το πολιτικό ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Τύπου, το διάστημα το οποίο ακολουθεί κρίνεται για τους ίδιους κυβερνώντες εξαιρετικά κρίσιμο, καθώς τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν μια κατακόρυφη πτώση της κυβέρνησης και μάλιστα μια πτώση πολύ μακράν του επιδιωκόμενου στόχου μιας καλής παρουσίας στον πρώτο γύρο των εκλογών, ώστε να αποτελέσει εφαλτήριο για αυτή τη λεγόμενη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Πάμε να δούμε αυτά τα ζητούμενα για την κυβέρνηση στο αναλυτικό ρεπορτάζ και εδώ της Σοφίας Καρίνη. Το διάστημα που μεσηλαβεί μέχρι το τέλος του μήνα θα είναι κρίσιμο για το κυβερνών κόμμα που θα επιχειρήσει να κλείσει μέτωπα και να βγει μπροστά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Σταδιακά επιχειρείται η επιστροφή στην καθημερινότητα και η διεύρυνση της ατζέντας, καθώς μετά από το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη έχει αλλάξει ο εκλογικός σχεδιασμός. Μέσα σε αυτό το νέο σκηνικό που θυμίζει κινούμενη άμμο από το κυβερνών κόμμα κοιτάνε σε τρία κρίσιμα μέτωπα. Πρώτο, να δοθούν πιστικές απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας. Δεύτερον, να ανακοπεί η δημοσκοπική υποχώρηση και σε πρώτη φάση να συσπηρωθούν οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι του κόμματος. Τρίτον, να επιχειρηθεί σταδιακά μια επιστροφή σε μια θετική ατζέντα. Με προσοχή παρακολουθούν στην κυβέρνηση τα όσα εξελίσσονται στο τελευταίο διάστημα στην παγκόσμια οικονομία και κυρίως στο τραπεζικό σύστημα. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία είναι δύσκολο να γίνουμε ασφάλεια προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθεί διεθνώς η κατάσταση ενώ τηρείται στάση αναμονής. Υπενθυμίζεται πως το πρώτο σοκ σε διεθνές επίπεδο ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα με την κατάρρευση της Silicon Valley Bank αλλά και της μικρότερης Signature Bank. Το δεύτερο σοκ ήρθε χθες όταν η μετοχή της Credit Suisse έκανε ελεύθερη πτώση και το βράδυ υπήρξε μια πυροσβεστική παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας και ωστόσο μένει να φανεί αν είναι αρκετό για να σβήσει τη φωτιά. Πάντως τα όσα έγιναν γνωστά αναφορικά με την Credit Suisse οδήγησαν σε μαζικές ρευστοποιήσεις στις ευρωπαϊκές μετοχές αγορών και με τις τράπεζες να βρίσκονται στο επίκεντρο των πιέσεων. Όπως ήταν φυσικό, το κλίμα επηρέασε και το χρηματιστήριο Αθηνών, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές. Το επόμενο διάστημα, η άνοδος των επιτοκίων θα συνεχίσει να δημιουργεί προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία και στις αγορές. Ωστόσο, από την κυβερνητική πλευρά, αυτό που επισημαίνεται είναι πως η χώρα μας δεν είναι πια στο επίκεντρο. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σήμερα από τον υψηλότερο λόγο
καταθέσεων προς δάνεια στην Ευρώπη και το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ αυστηρό, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης. Καλησπέρα στον Γιάννη Παργινό. Να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Πριν από λίγο παρουσιάστηκε στο Sky μια δημοσκόπηση, Γιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπου της εταιρείας Μέτρο Ανάλυσης, αναλυτής είναι ο πολύ γνωστός, ο Στράτος Φαναράς, που δείχνει μια διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας σε 7,5 μονάδες. Όμως, υπάρχει ένα όμως, με όριο της Νέας Δημοκρατίας το 27% και τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι στο 20%. Τα υπόλοιπα να διαφοροποιούνται, αλλά πάλι να δίνει το αποτέλεσμα της Μέτρων μια προοπτική επτακομματικής βουλής. Σπύρο μου, αγκάρμα, ήταν δύο οι δημοσκοπήσεις. Ήταν της Μέτρων Ανάλυσης που παρουσιάστηκε στην τηλεόραση του Μέγκα και ήταν και της Πάλτς που παρουσιάστηκε στην τηλεόραση του Sky. Μάλιστα, τα μπερδεύεσαι. Μόνο σου πω ως γενικές παρατηρήσεις είναι ότι και τα δύο μεγάλα κόμματα βρίσκονται κάτω από το 30%. Πρώτη παρατηρήση. Δεύτερη παρατηρήση είναι ότι μπαίνουν και με τις δύο δημοσκοπήσεις 7 κόμματα στη Βουλή. Αυτές οι δύο παρατηρήσεις οδηγούν στην δυσκολία του να επιτευχθεί αυτοδυναμία κοινοβουλευτική στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, στην δίδυμη κάλπη, όπως εύκολα λέμε. Εκείνο το οποίο επίσης προκύπτει είναι ότι ό,τι χάνει η Νέα Δημοκρατία δεν το καρπώνεται αυτόματα ο ΣΥΡΙΖΑ. Το καρπώνεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό τα μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε της δεξιάς είτε της αριστερής αντιπολίτευσης, και ένα μεγάλο μέρος εκείνων που φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία πηγαίνει στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη, δηλαδή στους αναποφάσεις τους. Επομένως, ερώτημα παραμένει πώς θα διαμοιραστούν αυτοί οι αναποφάσεις την ημέρα των εκλογών. Η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι αυτούς τους αποφάσεις τους θα τους πείσει να επανέλθουν στην κάλπη της. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο και μακροημερεύει την προεκλογική περίοδο. Η οποία αναβάλλει φαίνεται ότι θα πάμε καλό Ιούλιο για εκλογές. Καλό Ιούλιο, γιατί υπέρ του Ιουλίου συνηγορεί και ένα άλλο θέμα, όπου είναι οι αλλαγές στην ηγεσία των τριών δικαστηρίων της χώρας, οι οποίες γίνονται πάντοτε συνταγματικά την 30η του μηνός Ιουνίου. Mm-hmm. Και επειδή η κυβέρνηση δεν θέλει να καταγγελθεί ότι κάνει την αλλαγή ενώ έχουν προκηρυχθεί εκλογές, όπως είχε καταγγελθεί το 2019 ο Αλέξης Τσίπρας και δεν έκανε τις αλλαγές επειδή είχε προκηρύξει ήδη εκλογές, τις έκανε η επόμενη κυβέρνηση μετά τις εκλογές, γι' αυτό και η προκήρυξη θα γίνει μετά την 30η του μηνός Ιουνίου, δηλαδή μέσα στον Ιούλιο. Και πότε μπορεί να γίνει μέσα στον Ιούλιο? Πριν τις 7 ή μία-δύο μέρες μετά τις 7. Την ίδια ώρα όμως, Γιάννη, το βράδυ μάλιστα της Τρίτης, στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασε εσωτερικά έγγραφα του ΟΣΕ, βάσει των οποίων τα ερωτήματα είναι εξαιρετικά συντριπτικά και σοβαρά για την κυβέρνηση. Στοιχεία δηλαδή από τα οποία προκύπτει, είναι έγγραφα αυτά εσωτερικά, ότι παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το 72% του έργου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των σιδηροδρόμων. Το λέω πολύ γενικά και πολύ έτσι. Είναι η περίφημη σύμβαση 7-17. Ναι, ναι. Την λέω 72% ο ΣΥΡΙΖΑ και έγγραφα του 2022 που δείχνουν ότι τελικά μόλις 4% της σύμβασης του έργου είχε προχωρήσει σε αυτά τα τρία χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Τα 3,5 χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία. Δηλαδή, ένα συντριπτικό δεδομένο. Στην κατάρριψη των ιδίων επιχειρημάτων της κυβέρνησης προχώρησε σήμερα ο κύριος Παπάς. Και ο κύριος Παπάς, αλλά και ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων του ΟΣΕ. Δηλαδή, διέψευσε απόλυτα τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο οποίος στην Επιτροπή Εμπορίου ισχυρίστηκε ότι το σύστημα λειτουργούσε πλήρως και ότι είχαμε να κάνουμε με έναν σταθμάρχη, ο οποίος δεν ήξερε να το λειτουργήσει. Ο σταθμάρχης της Λάρισας, κακά τα ψέματα, είναι, όπως έχω ξαναπεί, ο έρωτας αμαρτίας του επιτελικού κράτους, για να μην πω έρωτας αμαρτίας του κόσμου. Όμως, ο κ.
κύριος σταθμάρχης της Λάρισας, ή μπορεί εκείνο το βράδυ να είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, ή μπορεί να ήταν εμπεθυσμένος, όπως μπορεί να του είχε ανέβει και πίεση, όπως μπορεί να ήταν και ξενύχτης, όπως μπορεί να ήταν και βλάκας, να το πούμε. Η τηλεδιοίκηση σιδηροδρόμου σημαίνει ότι υπάρχει ένα κέντρο το οποίο μπορεί να βρίσκεται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, στην Κέρκυρα, και να ξέρει πού κατευθύνεται το ΑΒ ή τρένο. Και να, αντιδρά στιγμία. Αυτά τα είπε ξεκάθαρα σήμερα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον ΟΣΕ, λέγοντας τον κύριο Γεραπετρίτη: κύριε Υπουργέ, δεν είναι τηλεδιοίκηση αυτό που λειτουργεί στη Λάρισα. Προφανώς, επειδή ο υπουργός είναι καινούριος στο Υπουργείο, αυτοί που έπρεπε να τον ενημερώσουν δεν τον έχουν ενημερώσει σωστά. Αν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, θα ήταν από το Πάλιο Φάρσαλα έως το Πλατή, που σημαίνει ότι θα είχαν εικόνα του συμβάντος πριν συμβεί αυτό το συμβάν. Θα έβλεπαν ότι το τρένο είναι σε άλλη γραμμή. Τέτοια τεχνολογία, λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων, δεν υπάρχει. Υπήρχε μέχρι το 2019 και καταστράφηκε από μια πυρκαγιά. Και μετά την πυρκαγιά δεν επανορθώθηκε τίποτα. Μιλάμε για μια διόρθωση. Λάρισα, ναι. Και θα είχε εικόνα ο σταθμός. Είναι ο τοπικός χειρισμός του σταθμού. Μιλάμε για μια δαπάνη 20.000 ευρώ. Ακριβώς. Δηλαδή... Μιλάμε όχι μόνο για μια δαπάνη 20.000 ευρώ. Μιλάμε και για έναν υπουργό ο οποίος ψεύδεται ασυστόλος. Ναι, αλλά την ίδια ώρα, Γιάννη μου, μας έχουν τρελάνει ποικιλοτρόπως ότι η Ελλάδα συναγωνίζεται την τεχνολογική προοπτική της Silicon Valley. Ότι πολύ σωστά το είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι οι Ιαπωνέζοι αρχίζουν και ζηλεύουν την Ελλάδα. Ότι η Ελλάδα ζει τη νέα τεχνολογική επανάσταση. Και εδώ μιλάμε ότι για 20.000 ευρώ ένα σύστημα τηλεδιοίκησης δεν είχε εγκατασταθεί. Για 12 ολόκληρα λεπτά τα δύο τρένα κινούνταν σε μετοπική τροχιά και έχουμε 57 νεκρούς. Αριθμό πολυτραυματιών δεν ξέρουμε ακόμη. Και όλο αυτό το δράμα το οποίο βιώνει η ελληνική κοινωνία. Συγγνώμη, αυτό είναι... Όλων των δημοσκοπήσεων. Σύμφωνα με το οποίο 2 στους 3 Έλληνες πολίτες δηλώνουν ότι η λέξη που εκφράζει την ψυχική τους κατάσταση μετά τη συγκεκριμένη τραγωδία στην κοιλάδα των Τεμπών είναι η λέξη οργή. Ναι, οργή, θυμός, ναι, αγανάκτηση, αβεβαιότητα και έλλειψη εμπιστοσύνης για αυτό το κατεπίφαση οργανωμένο κράτος. Που όπως αποδείχτηκε με τον συγκλονισμό όλων των Ελλήνων πολιτών από την τραγωδία, είναι πολύ φτιασίδη και καθόλου ομορφιά. Μάλιστα. Είναι πολύ σοβάς και λίγο στίχος. Είναι πολύ ύψος και ελάχιστο θεμέλιο. Γιάννη, θα σε έχουμε και το βράδυ στο Υπάρχει Θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε τον Στέφανο Γκίκα, τον βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εμπορίου, όπου εκεί βέβαια ο κ. Γεραπετρίτης είπε αυτά τα οποία είπε, και η αντεπίθεση εντός εισαγωγικών του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που ακούσατε και από τον Γιάννη Παργινό με τον Νίκο Παπά να παρουσιάζει έγγραφα και στοιχεία, βάσει των οποίων, όπως χειρίζεται το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Υπουργός Επικρατείας και σήμερα Υπουργός Μεταφορών διαψεύδεται. Πάμε να δούμε λοιπόν τον Στέφανο Γκίκα και την τοποθέτησή του σε αυτή την Επιτροπή. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, κατά την οποία ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για την τραγωδία στα Τέμπη, τοποθετήθηκε ο βουλευτής Κερκύρας της Νέας Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας. Ο βουλευτής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία αναμένει από το πολιτικό σύστημα να διεξαχθεί με απόλυτη διαφάνεια μια έρευνα σε βάθος, προκειμένου να βγουν στο φως τα αίτια της ανίποτης τραγωδίας στα Τέμπη. Τόνισε επίσης ότι οι πολίτες αναμένουν από την κυβέρνηση διασφαλίσεις πως δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα στον ελληνικό σιδηρό, για το οποίο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δεσμεύτηκε από την πρώτη στιγμή. Η ελληνική κοινωνία έχει ξεκάθαρη άποψη για το τι περιμένει από το πολιτικό σύστημα. Περιμένει βεβαίως να γίνει μια έρευνα σε βάθος, μια έρευνα αποτελεσματική, με διαφάνεια, που να βγουν όλα στο φως βεβαίως, τι ακριβώς έφταιξε. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξουν διασφαλίσεις από την ελληνική κυβέρνηση ότι, και νομίζω αυτή ήταν και η πρώτη δέσμευση του Πρωθυπουργού, ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξαναζήσουμε ποτέ αντίστοιχη
ή οποιαδήποτε τραγωδία αυτής της μορφής. Βεβαίως ευθύνες υπάρχουν, υπήρχαν και υπάρχουν, και έχω απόλυτη βεβαιότητα ότι και η ελληνική δικαιοσύνη, αλλά και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, αλλά και η Βουλή θα κάνει αυτό που πρέπει ώστε να βγουν όλα στο φως και να αποδοθούν ευθύνες όπου πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι πρώτον δεν υπήρξε από επένδυση ουσιαστικά τα προηγούμενα χρόνια, δεύτερον ότι το εκτελεστέν έργο ήταν πάρα πολύ μικρό όλα τα προηγούμενα χρόνια, και ότι ένας κρίσιμος παράγων για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό, υπήρξε σε αυτό το σκέλος αποψήλωση. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αν το περιβόητο αυτό σύστημα, το οποίο έχει τοποθετηθεί κατά 70% αλλά μένει ακόμα ένα 30%, έχει δυνατότητες ως δικλείδες ασφαλείας, να το πούμε έτσι, αυτόματης πέδησης των τρένων σε περίπτωση που ομιγέννητο και για τον οποιοδήποτε λόγο έχουμε κάτι αντίστοιχο, δηλαδή δύο τρένα να κινούνται στην ίδια γραμμή. Περιμένει η ελληνική κοινωνία έρευνα σε βάθος. Οι κινήσεις οι οποίες κάνει η ελληνική κυβέρνηση κινούνται ακριβώς προς την κατεύθυνση όλα στο φως. Και βεβαίως να μην επαναληφθεί ποτέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Και πάμε να δούμε τώρα το δελτίο των τοπικών ειδήσεων, τι περίπου έχει. Οπωσδήποτε η απεργιακή κινητοποίηση, η διαδήλωση στους δρόμους της πόλης Κέρκυρας, ο παλμός, το μέγεθος, τα χαρακτηριστικά είναι ένα από τα ενδιαφέροντα θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας, καθώς χρόνια είχε να δει η τοπική μας κοινωνία τέτοιες διαδηλώσεις, τέτοιες πορείες και θα λέει κανείς και τέτοιο παλμό με πολλά νέα παιδιά να συμμετέχουν. Είναι οι πολίτες της Κέρκυρας που για ακόμη μια φορά κατέβηκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν, διαμαρτυρώμενοι για την τραγωδία στα Τέμπη και απαιτώντας δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών σε όποιους αναλογούν. Και ήταν ξανά η νεολαία που έδωσε τον αγωνιστικό παλμό, γιατί αυτά τα παιδιά και οι έφηβοι αισθάνθηκαν βαθιά μέσα τους την απώλεια σχεδόν συνομιλίκων τους, αθώων, ανυποψίας των νέων που βρήκαν τραγικό θάνατο. Για εκείνους ξεσηκώθηκαν, για εκείνον το αίμα ζητούν δικαίωση. Το αίμα! Προσυγκέντρωση στα Λύκια για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο για φορείς και σωματεία. Από όπου λίγο μετά τις 11 ξεκίνησε πορεία με κατεύθυνση τον χώρο των Λυκείων, όπου οι δύο πορείες συναντήθηκαν. Στις 11.30 περίπου ξεκίνησε η πορεία από το εργατικό κέντρο, η οποία κατέληξε στον χώρο μπροστά από το σχολικό συγκρότημα των τριών γενικών λυκείων, από όπου ξεκίνησαν και οι δύο πορείες μαζί, αυτή των εκπαιδευτικών μαθητών και γονέων, μαζί με τους υπόλοιπους οι οποίοι συμμετέχουν στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση. Παιδιά με ζωές που αγνοούνται και πρέπει κάποια στιγμή αυτή η κοροϊδία να σταματήσει. Πάρα πολύ σημαντικό γεγονός που πρέπει να το δώσουμε λίγο προτεραιότητα. Έχουν χαθεί οι νέοι άνθρωποι. Δεν θα έχουν μέλλον. Πρέπει τα πράγματα να αλλάξουν κάποια στιγμή. Τι σας οδήγησε να συμμετάσχετε σήμερα στην κινητοποίηση? Το έγκλημα που προσπαθούν να κρύψουν. Γιατί ήταν έγκλημα αυτό που έγινε. Για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και πού είστε ακόμα? Οι υπεύθυνοι είναι ψηλά. Το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη πρέπει να πληρωθεί.
Το αίμα το οποίο έγινε στα Τέμπη πρέπει να γίνει η ασπίδα της εργατικής τάξης, των φοιτητών και όλων των παιδιών, ότι αυτό δεν θα ξαναγίνει. Το έγκλημα στα τρένα. Θα μπορούσαμε να ήμασταν εμείς. Είναι ανάγκη επιτακτική να στέλνει συνεχώς μηνύματα όλοι μας, όλη η Ελλάδα και βέβαια όχι και η Κέρκυρα, γιατί δεν εξαιρείται η Κέρκυρα από τα προβλήματα που έχει. Εμείς μπορεί να είμαστε λίγο καλύτερα με τον τουρισμό, παρόλα αυτά όμως τα παιδιά μας συνεχίζουμε να τα χάνουμε και χάνουμε και τις δικές μας ζωές. Είχα δικά μου άτομα μέσα στο τρένο και θεωρώ χρέος σε αυτά και σε όλο τον κόσμο που πενθεί αυτή τη στιγμή, είτε τραυματίες είτε νεκρούς. Είναι χρέος όλων μας να είμαστε στο δρόμο και να δείξουμε την ενωτίωσή μας σε όλο αυτό που συμβαίνει και είναι μια τεράστια αδικία και ευχόμαστε να μην συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα. Ο άνθρωπος που είναι στο τρένο είναι καλά στην υγεία του? Όχι, παλεύει αυτή τη στιγμή στη ΜΕΘ. Γιατί θεωρώ ότι οι φωνές μας πρέπει να ακουστούν γενικότερα και ότι πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Η συμμετοχή στη διαδήλωση δεν ήταν τόσο μαζική όσο τις προηγούμενες εβδομάδες. Ο παλμός όμως ήταν το ίδιο ζωηρός και η ένταση εξίσου μεγάλη, όπως και η συμμετοχή πλήθους σωματείων τα οποία ανταποκρίθηκαν στο πανελλαδικό κάλεσμα. Παιδεία, υγεία, μεταφορές, ρεύμα, νερό ιδιωτικοποιούνται. Επομένως, αυτός είναι ο άξονας που θέτουμε για ακόμα μία φορά στις διεκδικήσεις μας. Ταυτόχρονα, διεκδικούμε να μην υπάρξει συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών, επιτέλους να αποδοθούν οι πολιτικές ευθύνες σε όλους εκείνους που έχουν διαχειριστεί με ληστρικό τρόπο τις μεταφορές. Από την πρώτη μέρα λέμε ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Δείχνουμε ως υπεύθυνους την κυβέρνηση αυτήν, τις προηγούμενες κυβερνήσεις οι οποίες είχαν αφήσει τις κοινωνίες στο ελαιός τους. Δείχνουμε ως υπεύθυνους τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες μπροστά στα κέρδη δεν διστάζουν να θυσιάσουν ακόμα και ανθρώπους. Αλλά ως εκπαιδευτικοί βάζουμε και το πρόβλημα που υπάρχει στα σημερινά σχολεία, στην κτηριακή υποδομή. Ζητάμε το έγκλημα αυτό στα Τέμπη να μην συγκαλυφθεί. Και βεβαίως ζητάμε ασφάλεια για τα παιδιά μας. Ασφάλεια στις σχολικές μεταφορές, εντός και εκτός νομού. Ασφαλή, σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια. Να μην συγκαλυφθεί σε κανένα βαθμό και σε καμία περίπτωση το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη. Να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι, να πληρώσουν οι υπεύθυνοι και να διασφαλιστεί ο ελληνικός λαός και η ελληνική κοινωνία ότι αυτό το έγκλημα δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Οι ζωές μας έχουν αξία, ότι η ζωή μας δεν μπορεί να πηγαίνει κάτω από τα κέρδη τους και ότι πρέπει αυτό να εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς. Κυρίες και κύριοι, η αντιπολίτευση στο Δήμο Κερκυραίων αποφάσισε να μην παρευρεθεί απόψε το βράδυ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε συγκαλέσει η Δημοτική Αρχή και μάλιστα με ένα θέμα σοβαρό όπως το θέμα της σίδευσης. Έχει προκαλέσει την αντίδραση της Δημοτικής Αρχής η άνεση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να προσέλθουν. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Δώρας Ασπρέα. Με το σκεπτικό ότι η σημερινή ήταν η μέρα πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησαν από τη Δημοτική Αρχή και από τον Πρόεδρο του Σώματος να μεταφερθεί η κατεπίγουσα συνεδρίαση με θέμα την ιδιωτικοποίηση του νερού για αύριο Παρασκευή. Θυμίζουμε ότι το επίμαχο πολυνομοσχέδιο κατατίθεται για συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη εβδομάδα. Στο ΣΤΑΡΤ μίλησαν ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Γιάννης Μπορμπότης και ο επικεφαλής της Κερκυριακής Συμμαχίας Γιώργος Καρίδης. Η Δημοτική Αρχή έκανε έναν ελιγμό. Έβαλε την ημέρα της συνεδρίασης μία μέρα πιο νωρίς από ό,τι είχαν ζητήσει οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, δηλαδή αντί για Παρασκευή, Πέμπτη, που όμως η Πέμπτη είναι μία μέρα πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας. Είναι μία απεργία η οποία έρχεται ως συνέχεια των προηγούμενων κινητοποιήσεων για το έγκλημα το οποίο πραγματοποιήθηκε στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς και θεωρούμε και εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αυτή τη μέρα η συνεδρίαση. Υπάρχει δυνατότητα είτε να γίνει αύριο είτε να γίνει τη Δευτέρα, αφού έτσι και αλλιώς το νομοσχέδιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη. Εμείς έχουμε ήδη διατυπώσει την άποψή μας ότι είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, είμαστε αντίθετοι στο νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση. Στείλαμε μια επιστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο, στον Πρόεδρο και στη Δήμαρχο ότι εμείς όλες οι παρατάξεις αντιπολίτευσης λόγω της πανελλαδικής απεργίας απέχουμε σήμερα από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητηθεί το θέμα της σύνδρευσης και ζητήσαμε η συνεδρίαση αυτή να γίνει αύριο. Όπως βλέπετε, υπάρχει μια παντελής αδιαφορία των δηλώσεων και των ετοιμάτων της αντιπολίτευσης από τη Δημοτική Αρχή, η οποία βέβαια ακολουθεί
τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική που αγνοεί και την κοινωνία και τους πολίτες αλλά και όλες τις συλλογικότητες. Γι' αυτό πρέπει όλοι οι πολίτες να κατανοήσουμε το θέμα και να μπούμε σε μια διαδικασία κατανόησης, αλληλεγγύης, ούτως ώστε να υπάρχει ανατροπή της σημερινής αντιδημοκρατικής κατάστασης που επικρατεί σε όλη τη χώρα αλλά και στην Κέρκυρα. Ο τόπος μας χρειάζεται ενότητα και συνεργασία. Για κάποιους όμως προέχει το σόου και η στήρα αντιπαράθεση, αναφέρει από την άλλη πλευρά η Δήμαρχος Μεροπηδραίου σε ανακοίνωσή της. Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και εγώ προσωπικά εξηγήσαμε στους επικεφαλείς των παρατάξεων ότι δεν μπορεί να γίνει συνεδρίαση αύριο Παρασκευή, αφού δεν υπήρχε η δυνατότητα διοικητικής και τεχνικής κάλυψης. Προφανώς για κάποιους προέχει το σόου, η στήρα αντιπαράθεση. Λίγο τους ενδιαφέρουν θέματα όπως η ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού ή οι πληστηριασμοί. Αυτά τα θέματα τους είναι χρήσιμα μόνο για να χρησιμοποιούν για μικροκομματικά ωφέλη. Σημειώνω ότι σήμερα συνεδριάζουν και η Βουλή αλλά και άλλα δημοτικά συμβούλια. Θα επαναλάβω ότι για εμάς, πέρα και πάνω απ' όλα, είναι ο Δήμος και οι δημότες μας, όχι οι κομματικές και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Ο τόπος μας αλλά και η αυτοδιοίκηση απαιτούν ενότητα και προτάσεις. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, δεν ιδιωτικοποιείται. Στο Δημοτικό Συμβούλιο που δεν νομοθετεί αλλά μπορεί να καταθέτει και να διαμορφώνει προτάσεις, επιλέγουμε να είμαστε παρόντες και θα καταθέσουμε και προτάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα και για τους πληστηριασμούς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα τους κατοίκους των εργατικών κατοικιών στον Άγιο Ιωάννη. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχει αναδείξει το ΣΤΑΡΤ και μία ακόμη φορά, με εκείνα τα αγωνιώδη ερωτήματα για τις περίφημες κατοικίες οι οποίες παραδόθηκαν, αλλά εργασίες που έγιναν με τη λογική του γρήγορα, και αυτό το γρήγορα, δύο χρόνια μετά, αποκαλύπτει τεχνικές υστερήσεις και νομίζω ότι είναι επιεικής όρος. Και εδώ το ρεπορτάζ είναι της Δώρας Ασπρέα. Για προεκλογικές ανακοινώσεις που δεν τους πείθουν και που ήταν αποτέλεσμα της δημοσίως εκφρασμένης αγανάκτησής τους, μιλούν οι οικιστές των εργατικών κατοικιών Αγίου Ιωάννη, αναφερόμενοι στα συμπεράσματα της σύσκεψης που διεξήχθη με την παρουσία του βουλευτή Στεφανού Γκίκα και του Προέδρου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, πρώην ΟΑΕΔ, Σπύρου Πρωτοψάλτη. Θυμίζουμε ότι αναφερόμενος στα αποτελέσματα της σύσκεψης αυτής, ο κ. Γκίκας παραδέχτηκε στο ΣΤΑΡΤ ότι υπάρχουν εκκρεμότητες, γι' αυτό και αποφασίστηκε να δοθεί μικρή παράταση, όπως είπε, παράδοσης του έργου για την αποκατάστασή τους. Η αρχική ημερομηνία παράδοσης ήταν η 31η Μαρτίου. Εκπρόσωποι των οικιστών, η Σοφία Μεγαλογέννη και ο Σταμάτης Λουμπράνος, αναρωτιούνται γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, ενώ ήδη διαμαρτύρονται έντονα εδώ και έναν χρόνο και μίλησαν για εμπεγμό. Ένα χρόνο τώρα φωνάζουμε. Διοικητής και βουλευτής δεν βγαίνουν στα τηλέφωνα. Ο εργολάβος και ο τοπικός ΟΑΕΠ μας εμπέζουν. Και βγήκε ο κύριος Γκίκας να μας πει τι τα αυτονόητα, αυτά που φωνάζουμε εμείς τώρα ένα χρόνο. Δηλαδή ότι ο εργολάβος, σύμφωνα με την επίσημη παράταση που πήρε, θα ολοκληρωθούν οι κακοτεχνίες, η ασφαλτόστρωση σε συγκεκριμένα σημεία, βοηθητικά κτίρια και αγωγός σε λίγες εβδομάδες. Τώρα εδώ είναι αυτό που λέμε ότι ποιος δουλεύει ποιον. Από τη στιγμή που μπορούσαν σε λίγες εβδομάδες όλα αυτά να τα διεκπαιρεώσουν, ένα χρόνο τώρα που είναι και ο διοικητής και ο βουλευτής. Για εργατικές κατοικίες μιλάμε, το έχουμε δηλώσει πάρα πολλές φορές. Δεν μιλάμε για βίλες. Είναι εργατικές κατοικίες. Ναι, κάποιοι άνθρωποι μπήκαν μέσα σε αυτά τα σπίτια χωρίς ένα ευρώ. Κάποιοι από εμάς, είτε λιγότερο είτε περισσότερο, ό,τι ζημιές μπορούσαμε να αποκαταστήσουμε, τις αποκαταστήσαμε. Κάποιες όμως δεν μπορούμε. Είναι καθαρά προεκλογικά όλα αυτά που γίνονται και όλες αυτές οι υποσχέσεις που μας δίνονται αυτή τη στιγμή. Τόσο καιρό όμως πού ήτανε, τώρα που είναι παραμονές από εκλογές, σκέφτηκε, όταν μεταφέραμε τα προβλήματα από το καλοκαίρι που μας εμπιστεύτηκε, πού ήτανε. Δεν θα παίξει κανείς πάνω στην πλάτη μας μπιλιάρδο. Τώρα είναι παραμονές από εκλογές και όλοι θα διαφερθούν. Τόσο καιρό που ήτανε, δεν κάνω προπαγάνδα κατά του κυρίου Γκίκα. Είναι κυβερνητικό βουλευτής. Έχει την περισσότερη ευθύνη. Όλοι έχουν ευθύνη. Δεν είμαστε παιδάκια να μας κορεύουν. Εντάξει, έχουμε όλη μια ηλικία. Τα έχουμε ζήσει. Παραμονές από εκλογές μας θυμήθηκαν. Έχουν περάσει δύο χρόνια από τα μπήκαμε μέσα. Πού είναι ο κάθε κύριος βουλευτής. Μας υποσχεθήκαν να φτιάξουν τα σπίτια. Και τώρα αν κάνουμε αυτή την κίνηση θα παρενόταν στο έργο του στον ΟΑΕΔ και δεν μας φτιάχνουν τα σπίτια. Πριν η κοροϊδία, περιμέναμε 12 χρόνια να παράμε τα σπίτια και συνεχίζουν πάλι κοροϊδία. Έχουμε απελπιστεί με αυτή την κοροϊδία. Με όλες τις κυβερνήσεις. Ακόμα και τώρα συνεχίζουν να μας κοροϊδεύουν. Μπουχτίσαμε από το ΘΑ. Δεν θέλουμε λόγια. Θέλουμε πράξεις επιτέλους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα της τουριστικής σεζόν του 2023 θα δούμε τώρα με τις γνώμες, θέσεις και απόψεις με την εικόνα που έχουν
δύο συνδικαλιστές εκπρόσωποι επαγγελματικών ομάδων. Ο πρόεδρος των ξενοδόχων και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνεργαζομένων Δωματίων, οι κύριοι Βούλγαρης και Κατσάρος. Έχοντας λάβει θετικά μηνύματα και από την ΑΙΤΕΜΠ του Βερολίνου, οι ξενοδόχοι της Κέρκυρας ποντάρουν στη δυναμική που καταγράφεται φέτος, μια ανάσα πριν από την έναρξη της σεζόν. Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, Χαράλαμπος Βούλγαρης, οι ξενοδόχοι της Κέρκυρας έχουν αναβαθμίσει σημαντικά τις μονάδες τους, σε αντίθεση όμως με τις δημόσιες υποδομές που παραμένουν ελληματικές. Η Ελλάδα έχει μια δυναμική, η Κέρκυρα έχει μια δυναμική, οι κρατήσεις είναι για την εποχή σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα, δηλαδή είμαστε πάνω και από πέρσι. Οπότε τα μηνύματα είναι καλά. Οι προκρατήσεις που βλέπουμε εμείς στα ξενοδοχεία, σε όσους ξενοδόχους μιλάω, είναι αρκετά ικανοποιητικά. Η γερμανική αγορά που είχε μια υστέρηση έχει αρχίσει και ανεβαίνει και αυτή, που είναι η δεύτερη πιο σημαντική. Η Βρετανία έχει πολύ μεγάλη δυναμική, είναι και στην υπόλοιπη Ελλάδα που μιλάω με ξενοδοχεία έχουν το. Οι Άγγλοι είναι αυτοί που κρατάνε τα σκύπτρα αυτή τη στιγμή παντού. Αλλά και άλλες χώρες όπως η Γαλλία που είχε ανέβει πολύ τα τελευταία χρόνια, η Πολωνία, δείχνουν και αυτοί να πηγαίνουν καλά. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα στις ιδιωτικές υποδομές στην Ελλάδα. Τα ξενοδοχεία έχουν πραγματικά αναβαθμιστεί. Είναι η πρώτη χρονιά πέρσι που είχαμε περισσότερες κλίνες πεντάστερες από ό,τι στις άλλες κατηγορίες. Αυτό δεν είχαμε μείνει πολύ πίσω τουλάχιστον στις κλίνες πολυτελείας που λέμε σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας. Αντίστοιχα τουριστικές όπως είμαστε εμείς. Έχουμε φτάσει στο επίπεδό τους και ανεβαίνουμε συνέχεια. Δηλαδή βλέπουμε ξενοδοχεία να αναβαθμίζονται, να χτίζονται από την αρχή. Υπάρχει μια μεγάλη δυναμική γιατί πιστεύουν πολύ στον προορισμό και ξένοι επενδυτές που έχουν έρθει στο νησί και κάποιοι εγχώριοι επενδυτές που έχουν μεγάλη όμιλη, αλλά και κάποιοι κερκυραίοι ξενοδόχοι. Όλοι σιγά βλέπουμε ότι τα ξενοδοχεία μας τα αναβαθμίζουμε και, γιατί βλέπουμε τη δυναμική που έχει ο προορισμός. Όσον αφορά όμως επίπεδο δημόσιων υποδομών. Είναι το μεγάλο αγκάθι που έχουμε τα τελευταία πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Οι δημόσιες υποδομές υστερούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή βλέποντας αντίστοιχα την Ισπανία, ακόμα και την Τουρκία, την Κύπρο, που έχουν κάνει άλματα σε αυτό το κομμάτι. Εμείς έχουμε μείνει πίσω και η Κέρκυρα και άλλες περιοχές Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα προβλήματα έχουμε όταν έχουμε ακόμα να αντιμετωπίσουμε προβλήματα ύβρευσης, ηλεκτροδότησης, προβλήματα με ένα κακό οδικό δίκτυο, κυκλοφοριακά. Είναι πράγματα τα οποία έχουν λυθεί προπολού σε άλλες περιοχές που εμάς δυστυχώς μας δυσφημίζουν. Φυσικά είχαμε το μεγάλο δυσφήμιση των σκουπιδιών που είναι σε καλύτερη κατάσταση στο νησί, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε σε σχέση με αυτά που αντιμετωπίζαμε πριν τον κορονοϊό και πριν μερικά χρόνια, τα οποία ήταν ένας εφιάλτης πραγματικός. Τώρα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, αλλά δεν έχει λυθεί το πρόβλημα οριστικά μέχρι να φτιαχτούν και οι εγκαταστάσεις που περιμένουν στη γύρω. Οπότε είναι πολλά πράγματα που το νησί υστερεί και εμείς ως φορείς, ως επιχειρηματίες, οφείλουμε να πιέζουμε τις δημόσιες υποδομές, τουλάχιστον τα βασικά να φτιαχτούν και μετά να δούμε και πολιτιστικές δομές που πρέπει να γίνουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα που και αυτά έχουν μεγάλη σημασία. Πολύ θετικά είναι τα στοιχεία για την πορεία της φετινής σεζόν και για τον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων. Ήδη οι κρατήσεις είναι ψηλά, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τουριστικών Καταλυμάτων της Κέρκυρας, Περικλή Κατσαρό, οι επιχειρηματίες του κλάδου είναι καλά προετοιμασμένοι να προσφέρουν το καλύτερο στους επισκέπτες, προσθέτοντας πάντως ότι η πολιτεία δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα. Οι αναβαθμίσεις που έχουν γίνει σε πολύ σοβαρό σημείο, έτσι έχουν γίνει με τον οβολό των ιδιοκτητών. Ναι. Δεν έχουμε δει κανένα πρόγραμμα να τρέχει. Δεν μας έχουν εντάξει σε κανένα πρόγραμμα τη οικονομικής ενίσχυσης όπως θα έπρεπε και έχει χρέος να το κάνει κάθε κυβέρνηση, σκοντάχοντας και βρίσκοντας τη δικαιολογία ότι εμείς είμαστε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν απασχολούμε προσωπικό. Είναι ένα λάθος μεγάλο και μια λάθος διατύπωση αυτή, γιατί ο καθένας που απασχολείται πάνω, πατέρας, μάνα, παιδιά, είναι ασφαλισμένοι, πληρώνουν κανονικά όλα όσα πρέπει να πληρώσουν στο κράτος και το κράτος δεν μεριμνά ποτέ να δώσει τουλάχιστον ένα μικρό πρόγραμμα που θα μπορούν να περπατήσει και να αναβαθμίσουμε περισσότερα τα καταλήμματά μας. Τα καταλήμματα είναι έτοιμα. Οι κρατήσεις είναι έτοιμες. Θέλω να, δίνοντάς μου η ευκαιρία αυτή μέσα από το σταθμό σας, να παροτρύνω και να πω όλους όσους έχουν να κάνουν με τους δρόμους, με τον φωτισμό και με αυτά που είναι πρώτος και δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, να γίνει σύντομα. Για να μην γίνεται όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή να είναι το Πάσχα και οι δρόμοι να φτιάχνονται τότε, να είναι η σεζόν ανοιχτή και τότε να φτιάχνουν οι παραλίες. Αυτά τα πράγματα όπως εμείς είμαστε υποχρέωση και καλά κάνετε και με ρωτάτε για το αν υπάρχουν αναβαθμίσεις στα νοικιαζόμενα διαμερίσματα και το πώς είναι και σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, θα πρέπει να είναι και να συνάδουν στην ίδια χρονική περίοδο. Πρέπει να διαφημίζουμε το προϊόν μας, την Κέρκυρα.
Αλλά η Κέρκυρα δεν διαφημίζεται μόνο με το κατάλημα και με το ξενοδοχείο, ούτε με το αεροδρόμιο της Φραπόρτ, αν είναι καλό ή όχι. Παίρνει και χρεώνεται και τους δρόμους και την εικόνα που έχει. Ο κύριος Κατσαρός ρωτήθηκε όμως και για το ζήτημα που έχει απασχολήσει τον κλάδο τα τελευταία χρόνια και αφορά τους ναυαγοσώστες πισίνας. Εμείς έχουμε ήδη προχωρήσει πριν από το κράτος τα προηγούμενα χρόνια και κάνουμε ειδικά σεμινάρια στον κόσμο και στους συναδέλφους μας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένας ναυαγοσώστης σε κάθε νοικιαζόμενο. Και τη στιγμή κατά την οποία οι ναυαγοσώστες λείπουν από τις παραλίες που εκεί υπάρχει ανάγκη και πρέπει να είναι. Εν πάση περιπτώσει. Ευελπιστούμε να περάσει για άλλη μία χρονιά ακόμα η παράταση. Και έχουμε μέλλον να δούμε για το πότε θα λυθεί αυτό το τόσο πολύ σοβαρό οριστικά. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα. Όπως τα είδαμε, τα καταγράψαμε και τα προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συστατική ομάδα του Start. Όπως πάντα, πρόγνωση καιρού και διαφημίσεις. Σε λίγη ώρα, στο υπάρχει θέμα, ξανά μαζί, ο κύριος Γιάννης Πελάης, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, είναι ο καλεσμένος. Ο κύριος Σταμάτης Πελάης, ζητάω συγγνώμη, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, σε μια συζήτηση η οποία προφανώς έχει να κάνει με το χαρακτηριστικό δεδομένο της σημερινής ημέρας. Μεγάλες κινητοποιήσεις, τη μεγάλη απεργία και προφανώς τα μεγάλα ζητήματα που παράλληλα με το θέμα των τεμπών έχει θέσει η κοινωνία και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σε λίγη ώρα λοιπόν. Από υψηλά βαρομετρικά θα επηρεαστούμε τις επόμενες ημέρες. Αύριο Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εναλλαγές έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και η ελάχιστη τους 5 βαθμούς Κελσίου. Αφρικανική σκόνη δεν θα υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Η υγρασία σε χαμηλά ποσοστά όλη την ημέρα λόγω των βόρειων ανέμων που θα πνέουν και το βράδυ δεν θα ξεπεράσει το 80%.